Μια θέα. Πάρα πολύ ωραία. Αυτό είναι γιο. Αλέξανδρε, θα πάτε μπροστά. Τώρα όποιος παρευρίσκεται εδώ, με χαρά σας καλωσορίζουμε στην παιδινή εορτή. Εγώ είμαι ο Βίκτορας. Εγώ είμαι η Ουρανία. Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για την παρουσία σας σήμερα εδώ. Είναι ιδιαίτερη τιμή για τον Σύλλογο. Ειδικά μετά από το χρονικό διάστημα που προηγήθηκε και έτσι λόγω κορονοϊού είχαμε μία παύση, με μεγάλη χαρά προσερχόμαστε σήμερα στην γιορτή μας. Να ευχαριστήσουμε που μας τιμούν με την παρουσία τους, τους σεβασμιότατους πατέρες, τον Πασιολογιό και τον πατέρα Νικηφόρο, τον πατέρα Αθανάσιο, τον πατέρα Χριστοφόρο. Να πούμε ότι χαιρετισμό στην εκδήλωσή μας απευθύνει ο υφυπουργός μας, ο κύριος Μιχάλης Παπαδόπουλος. Να χαιρετήσουμε τον αξιότιμο δήμαρχο εορταίας, τον κύριο Παναγιώτη Πρακεντά, τις κυρίες και τους κύριους αντιδημάρχους, την κυρία Ρούλα Σεβαστού, τον κύριο Χρήστο Κεσκερίδη, τον κύριο Δημήτριο Σκόντι, τις κυρίες και τους κυρίους πρόεδρους των Δημοτικών Επιχειρήσεων Εορδέας, τον κύριο Δημήτριο Καρακασίδη, τον πρόεδρο της Κοινότητας Τολεμαίδας, τον κύριο Ισαάκ Νικολαίδη, τους βουλευτές του νομού μας, την κυρία Παρασκευή Βουζίδου και επίσης όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους που πάντα στηρίζουν με την παρουσία τους στην εκδήλωσή μας. Του Σάββατου Μεντεκίδη, που χάρη σε αυτήν την οικογένεια γίνεται πραγματικότητα η εκδήλωσή μας. Κάθε χρόνο καλύπτει εξ ολοκλήρου την εκδήλωση, τα δώρα των παιδιών. Και να πούμε ότι εκτός από τον μεγάλο μας χορηγό, που έτσι συνηθίζουμε να τον ονομάζουμε γιατί έτσι είναι, είναι ουσιαστική η συνεισφορά μιας αλυσίδας ανθρώπων, επιχειρήσεων, φορέων, που κακά τα ψέματα, χωρίς τη δική τους υποστήριξη, η γιορτή δεν θα ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τα κτέλη των αστικών Τολεμαίδας που φροντίζουν να μεταφέρουν και φρόντισαν να μεταφέρουν τα παιδιά μας, έτσι ώστε να είναι όλοι εδώ στη σημερινή μας γιορτή. Το ζαχαροπλαστείο Μόνα Μουρ. Η παρουσίαση του Διοικητικού Συμβουλίου είναι για να πούμε όλοι ότι είμαστε όλοι μαζί, ότι είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, ότι δεν είναι ένας άνθρωπος, αλλά όλοι μαζί αγωνιζόμαστε και έχουμε πρόσωπο και πρέπει να τους γνωρίζετε όσο γίνεται. Έχουμε αυτή την αγωνία σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, να ευχαριστήσουμε όλους τους ανθρώπους, γιατί όλοι είναι πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μας έχουν βοηθήσει και δεν θέλουμε κανέναν να αφήσουμε έξω. Σας ευχαριστούμε όμως όλους έναν έναν. Εγώ έχω ετοιμάσει δύο λόγια να πω για αυτή τη βραδιά. Θα είναι δύο λόγια. Θα ήθελα να σας καλωσορίσω, λοιπόν, λίγες μέρες πριν τα Χριστούγεννα. Είμαστε το καινούριο Δέλτα Σίγμα, όπως σας είπαμε. Είμαστε η συνέχεια της Κυτάλης, που μας παρέδωσαν οι προηγούμενοι, ο προηγούμενος πρόεδρος και ψυχή του Συλλόγου, Στέλιος Αντοναρίδης, ο καθένας. Ο καθένας που αναλαμβάνει τη θέση αυτή σε αυτό το Σύλλογο έχει μέσα του εν δυνάμει και όλους όσοι έχουν προηγηθεί τις αγωνίες, τις προσδοκίες, το όραμα και τον αγώνα τους. Είμαστε εδώ να βοηθήσουμε όσο χρειαστεί, με όσες δυνάμεις, σκέψεις, όνειρα διαθέτουμε. Όπως έκαναν οι προηγούμενοι, όπως θα κάνουν και οι επόμενοι.
γιατί αυτός ο σύλλογος έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής και την αξιοπρεπή καθημερινότητα των παιδιών με αναπηρία, των γονιών και των κηδεμόνων τους, όχι με κάτι λιγότερο. Σήμερα είναι η μέρα των δικαιωμάτων του παιδιού. Όλοι αγωνίζονται, όλοι μιλούν για τα δικαιώματα του παιδιού. Για κάποια παιδιά τα δικαιώματα έχουν μια μεγαλύτερη σφραγίδα και αγωνίζονται πολλοί άνθρωποι γι' αυτό διπλά. Ένα καταφύγιο, ένας τόπος συνάντησης και ταυτόχρονα μία ανάσα πολύχρονη που έκλεισε φέτος τον Ιούλιο. Ήταν ό,τι καλύτερο συνέβη στην πόλη μας για τα παιδιά με αναπηρία και ήταν πρωτοβουλία γονέων. Η δομή διημέρευσης, που επίσης όλοι γνωρίζετε και ακούμε τόσα χρόνια, ετοιμάζεται να ανοίξει τους επόμενους μήνες. Είμαστε σε εγρήγορση, επικοινωνία, συνεργασία με φορείς, τη Δημοτική, την Περιφερειακή Αρχή, το Νοσοκομείο, το Πανεπιστήμιο, κυρίως μεταξύ μας, γιατί θέλουμε το καλύτερο. Ονειρευόμαστε για τα παιδιά μας με αναπηρία, ό,τι ονειρεύεται ένας γονιός για το παιδί του, χωρίς αναπηρία. Το παλεύουμε, όπως ήδη σας είπα, διπλά. Θα υπερασπιστούμε τα δικαιώματά τους με όλες μας τις δυνάμεις, όπως έγινε ως τώρα. Το ότι συμβαίνουν οι εορταγορές, το Χριστουγέννων, του Πάσχα, το κατασκηνωτικό πρόγραμμα είναι κάτι που θα συνεχιστεί. Δεν θέλω να επεκταθώ γιατί ήδη έχει περάσει ο χρόνος. Αρκετά. Προσωπικός δρόμος, μόνο αυτό θα πω δύο κουβέντες. Προσωπικός δρόμος είναι να κατευθυνθούν τα παιδιά του συλλόγου μας και στη θεραπεία, την ένταξη, την προσωπική εξέλιξη μέσω της τέχνης. Αν ακούγονται αυτά όλα ουτοπικά, σκεφτόμαστε μία συνεργασία με το Πανεπιστήμιο, ένα διαβίου εργαστήριο για υφαντική, για καλαθοπλεκτική, για πράγματα που θα οδηγήσουν και σε μία επαγγελματική αποκατάσταση των παιδιών. Αν ακούγονται όλα αυτά ουτοπικά, σημαίνει ότι είμαστε ακριβώς σε αυτόν τον δρόμο. Και όπως δεν έπαψε να ψιθυρίζει από το 1943 μέχρι σήμερα, πάνω από αυτόν τον δύσκολο και συγχρόνως όμορφο κόσμο, ο μικρός πρίγκιπας, ο Αντουάν ντε Σεντ-Εξυπερί, μόνο με την καρδιά βλέπεις καλά, την ουσία δεν τη βλέπουν τα μάτια και εμείς εδώ, αυτός ο κόσμος που έχει έρθει μαζί μας σήμερα, νομίζω αποδεικνύει αυτό το πράγμα, ότι μόνο με την καρδιά βλέπουμε καθαρά και ότι την ουσία θα συνεχίσουν να την αγνοούν τα πραγματικά μάτια. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε της Μητροπολής μας και εκπρόσωπε του Μητροπολίτη μας, κυρία Βουλευτής, κύριε Αντιδήμαρχη, κύριε Πρόεδρε της Τοπικής Κοινότητας, Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Μεντεκίδη Δημήτρη, κύριε Πρώην Πρόεδρε, κυρία Πρόεδρος και αγαπητά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, Πρόεδρε Συλλόγων Φορέων και μέλη του Συλλόγου Μικρασιατών που θα μας διασκεδάσετε μετέπειτα, αγαπητά παιδιά. Επειδή η μέρα σήμερα δεν είναι για πολλά λόγια, θα μου επιτρέψετε μια πολύ σύντομη αναφορά σε δύο ανθρώπους και μια μικρή ανακοίνωση. Την αναφορά που θέλω να κάνω, το πρώτο πρόσωπο είναι ο Δημήτρης ο Μεντεκίδης. Ένα άξιο τέκνο της Εορδαίας που μπορεί να μην είναι συνεχώς εδώ κοντά μας, αλλά είναι πνευματικά και ψυχικά μαζί μας, που συνεχίζει αυτό που ο πατέρας του Σάββας του άφησε ως παρακαταθήκη. Θέλω να τον ευχαριστήσω δημόσια και να του πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους όλου του Δήμου Εορδαίας. Η δεύτερη αναφορά που θέλω να κάνω είναι για το Στέλιο του Αντωναρίδη. Και δεν την κάνω γιατί θέλω να τον ξεχωρίσω σε σχέση με το υπόλοιπο Διοικητικό Συμβούλιο, αλλά επειδή πάρα πολλά χρόνια, πολλές αγωνίες, πολλές διαφωνίες, πολλές συμφωνίες, αλλά ένας κοινός δρόμος μας έχει φέρει πολλές φορές κοντά, θέλω να τον ευχαριστήσω. Ξέρω ότι πάντα θα είναι παρόν, ξέρω ότι πάντα θα έρχεται και θα μου χτυπάει το χέρι στο τραπέζι, όσο τουλάχιστον ο Θεός βοηθήσει να είμαι εκεί που είμαι.
Λοιπόν, και ξέρω ότι πάντα θα αγωνίζεται για το καλό του Συλλόγου. Και αυτόν τον ευχαριστούμε πάρα πολύ ως Δήμος Ιορδαίας για τη μεγάλη του συνεισφορά. Το τρίτο πράγμα που θέλω να πω, μετά και την επίσκεψη της Υφυπουργού της κυρίας Δόμνας Μιχαηλίδου και μετά από αγώνα και άλλων δημοτικών αρχών, άλλων περιφερειακών αρχών αυτής, αλλά πολύ μεγάλο άγχος για να προλάβουμε να τελειώσουμε τη δομή που είναι απέναντι από το νοσοκομείο, που πολλοί δεν ξέρετε το όνομά της και τι περιλαμβάνει. Έτσι θα τα πούμε άλλη φορά, γιατί δεν είναι ο χώρος εδώ. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι προχθές ανακηρύχθηκαν οι πρώτοι ανάδοχοι και του εξοπλισμού. Τις επόμενες μέρες υπογράφουμε και τις συμβάσεις και βγαίνουν στο διαγωνισμό και οι υπόλοιπες εταιρείες που πρέπει να φέρουν τα υλικά που πρέπει, ώστε σε λίγο και πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να μπορέσουμε να το λειτουργήσουμε. Θα είναι ένα όνειρο πολλών ανθρώπων μέσα σε αυτή την αίθουσα, και το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης και το Κέντρο Φροντίδας, με 12 άτομα που θα μπορούν να φιλοξενηθούν εκεί και νοητικής στέρησης, να μπορέσουμε να το κάνουμε πράξη. Εμείς είμαστε εδώ, με το Σύλλογο είμαστε σε πλήρη συνεννόηση για όλα όσα απομένουν να γίνουν. Έχουμε πολύ συχνή επαφή και ξέρουμε και εμείς τι πρέπει να κάνουμε και ο Σύλλογος. Σας ευχαριστώ. Καλά Χριστούγεννα σε όλους και η γέννηση του Θεανθρώπου να μας φιλάει όλους. Σας ευχαριστώ πολύ. Θέλω να συγχαρώ το Σύλλογο για την οργάνωσή του, να συγχαρώ τους εθελοντές και όλους εσάς που συμμετέχετε και για άλλη μια χρονιά κάνουμε μια πολύ ωραία γιορτή. Να έχουμε καλές γιορτές και να έχουμε καλά Χριστούγεννα. Εγώ από την πλευρά μου θέλω να πω ότι σημασία έχει σε όλη τη διαδρομή του καθενός μας και από τη θέση που έχει και αυτά που εκφράζει, αλλά κυρίως αυτά που φτιάχνει. Πάντοτε η συνείδησή μου με πιέζει και μου λέει ότι πρέπει να κάνουμε περισσότερα. Με όσους συνεργαστήκαμε, ξέρετε ότι γίνανε κάποια βήματα με τον πρώην πρόεδρο τον κύριο Αντοναρίδη, με την ίν πρόεδρο και τα διοικητικά του συμβούλια, την κυρία Όλγα Ντέλα, κυρίως με τους γονείς που ο καθένας από την πλευρά του κάνει τη δική του διαδρομή και θυσία, αλλά εισηγείται και κάτι καλύτερο συνολικά. Εκείνο που θέλω να σας πω είναι ότι είμαι ιδιαίτερα ευχαριστημένη, γιατί και εκεί που είμαι σήμερα υπάρχουν άνθρωποι με ευαισθησίες που κατέχουν θέσεις υπουργικές και θέλουν να κάνουμε κάτι. Εγώ από την πλευρά μου θα πιέζω και θα προσπαθώ όσο μου αναλογεί και όσο μπορώ να τα καταφέρω για να έχουμε στην περιοχή μας αυτά που εσείς πολύ καλά σχεδιάζετε μαζί με τη Δημοτική Αρχή, το Σύλλογο και όλους τους γονείς. Και τα κτίρια που έχουν γίνει από παλιά ξεκίνησαν και υλοποιήθηκαν τώρα και όλες οι υπόλοιπες δομές. Κάθε μέρα θα έχουμε και κάτι πρόσθετο, τον προσωπικό βοηθό, για κάθε παιδί στα ΚΔΑΠΑ ΜΕΑ δικαίωμα να μπορεί να βρίσκεται και πολλά άλλα θέσεις εργασίας μέσω του ΟΑΕΔ. Θέλω να ξέρετε ότι θα συνεχίσουμε, γιατί πραγματικά το μόνο που αξίζει είναι να μπορούμε εκεί που χρειάζεται να προσφέρουμε και να κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστώ, να είστε και πάλι όλοι καλά, καλές γιορτές και χρόνια πολλά. Ο Δήμαρχος, ευχαριστώ πάρα πολύ Δήμαρχε για τα καλά λόγια. Δεν είμαι καλός στις προσφωνήσεις, θα τις αποφύγω στους σχεδιασμούς. Ευχαριστώ την Όλγα για τα καλά της λόγια, το Στέλιο για όλα αυτά που έχει προσφέρει στο Σύλλογο. Ο πατέρας μου, ο Άιμνηστος Σάββας Μεντεκίδης, ξεκίνησε μια πορεία με όλα αυτά τα παιδιά, μια πορεία αγάπης. Εισέπραξε πάρα πολύ αγάπη από όλα τα παιδιά και από τους γονείς. Θέλω να πιστεύω ότι στο ελάχιστο κατάφερε κάποια πράγματα να τα αποδώσει και αυτός προς τα παιδιά. Χαίρομαι που βρισκόμαστε όλοι εδώ. Αυτό που έχω πει, και δεν το λέω γιατί είναι σεβάσιμοι πατέρες εδώ πέρα, είναι ότι εύχομαι ο Θεός πραγματικά να μου δίνει δύναμη, γιατί από αυτόν αντλούμε τη δύναμη, να συνεχίζουμε ως οικογένεια το έργο του πατέρα μου, για να μπορούμε να έχουμε αυτές τις όμορφες γιορτές. Χαίρομαι ειλικρινά, έχουμε περισσότερο κόσμο νομίζω από οποιαδήποτε άλλη φορά, και χαίρομαι που μετά από 3 χρόνια είμαστε όλοι πάλι μαζί. Τελειώνω, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλές γιορτές να έχουμε όλοι και ζητώ συγγνώμη από την κοροδία που τους έχω αφήσει τόση ώρα όρθιους. Η μαμά μου είναι μικρασιάτισσα και τρέφω ιδιαίτερο σεβασμό απέναντί σας. Ευχαριστώ. Πολύ τιμητικό και με υπερηφάνεια τους υποδεχόμαστε σήμερα.
Θα βραβεύσουμε λοιπόν, θα τιμήσουμε τον Λεωνίδα τον Κουγιουμτζίδη. Μαθητής του Ειδικού Γυμνασίου Λυκείου Πτολεμαΐδας ο Λεωνίδας μας, τον περασμένο Οκτώβριο στους αγώνες Special Olympics στο Λουτράκι, πήρε ένα χρυσό μετάλλιο στη σκητάλη 50 μέτρα ανδρών, μαζί με τα υπόλοιπα βέβαια παιδιά της ομάδας, ένα σημαίνιο μετάλλιο στην ελεύθερη κολύμβηση 50 μέτρα και ένα αργυρό μετάλλιο στο ήπιο στα 25 μέτρα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά της ομάδας και ιδιαίτερα στο δικό μας το παιδί, τον Λεωνίδα μας. Για την βράβευσή του θα καλέσουμε το... Γυρίστε μπροστά, γυρίστε αλλιώς. Και αφήσει το δικό του πολύ ιδιαίτερο στίγμα στους αγώνες δρόμου. Μαραθώνιος και όχι μόνο. Στο αμαξίδιο του Γιάννη στους τροχούς έχει γραφτεί η φράση «Η ζωή τρέχει, τρέξε μαζί μου». Για να δοθεί το μήνυμα στους ανθρώπους με κινητικά προβλήματα να βγουν στους δρόμους και να κινηθούν. Να πούμε ότι τον περασμένο Οκτώβριο οι δύο δρομοί συμμετείχαν στην παγκόσμια σκηταλοδρομία «Running Out of Time», τη μαζικότερη δηλαδή σκηταλοδρομία που έχει επιτηρηθεί ποτέ για να μεταφέρει το περιβαλλοντικό μήνυμα από τη νέα γενιά στους παγκόσμιους ηγέτες στη Σύνοδο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή. Για την βράβευσή τους θα καλέσουμε τον πατέρα, τον πανοσιολογιότατο, τον πατέρα Νικηφόρο. Καλησπέρα σε όλους. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη τιμή αυτό που μας γίνεται σήμερα. Πριν από μερικές μέρες, κυρία Όρβαταν, με κάλεσε τηλέφωνα και με ενημέρωσε για τη βράβευση αυτή. Πραγματικά με συνέστημα και από ευγένεια εννοείται ότι δέχτηκα αυτή την τιμή. Αμέσως μετά η αλήθεια είναι ότι άρχισε η λογική να παίζει στο μυαλό μου και σκέφτηκα ότι ο εθελοντισμός έχει αγάπη και για την αγάπη δεν χρειάζονται τιμές. Η αγάπη μου για αυτά τα παιδιά είναι ειλικρινή και ανιδιοτελή. Να μην σας κουράζω, θα πω μόνο ένα πράγμα. Από την πρώτη μέρα που άρχισα να τρέχω με τον φίλο μου τον Γιάννη, στήσαμε ένα μαξίδιο και ο Γιάννης ήταν πάντα μπροστά μου. Θα τον έχω πάντα μπροστά μου οδηγό. Είναι αυτός ο οποίος μου δίνει δύναμη και όραμα για αυτό που προσπαθούμε και κάνουμε. Είναι πολύ λίγο αυτό που έχω κάνει. Το είπε πριν από λίγο και ο κύριος Δημήτρης Μεντεκίδης. Να έρθει τον Καλούμε και τα παιδιά του συλλόγου να έρθουν στη σκηνή για την βράβευση. Καλό πως ήμουν στην πρώτη γιορτή που έκαναν τα παιδιά στο κέντρο παιδικής νερήμνης. Στέλνει. Μαζί. Και χαρώ πως σε όλη την γιορτή έκλαιγε. Ήταν από δίπλα ένα δημοσιογράφος. Την έβλεπα πρώτη φορά και απορούσε. Είναι 48 χρόνια στην Πτολεμαΐδα, πρώτο Θεός, και συναντήθηκα πολλές φορές, στέλνω πάνω πολλές φορές, σε αυτά που κάνετε, σε όλα που κάνετε, στο μέτρο το λίγο, το δυνατού που μπορούμε. Απόψε, παιδιά, ο Στέλιος γίνεται επίτιμος, Επίτιμος. Δεν ξεφορτώνεται, ίσα-ίσα φορτώνεται κι άλλο από όσο είχε σε όλα τα χρόνια. Τον εγκάλεσα και δακρύσαμε και οι δυο. Δεν είναι καλό, ναι. Τώρα την κυρία Όλγα, την αγαπημένη μου Όλγα, ποιήτρια. Σκεφτήκαμε να
να κάνουμε ένα πολύ απλό, πολύ μικρό, πολύ φτωχό, πολύ πλούσιο εδώ το δρόμο. Είναι μια περιγραμμή και επειδή λίγο καταφέρουν και γράφω με φένα, γράψαμε τρεις στίχους, τέσσερις με τον Στέλιο. Για τον Στέλιο και για όλους που συμβοηθούν. Άκουσα απόψε μια λίστα, κανένα δύο, τρεις, πέντε σελίδες εθελοντές. Εκείνος, όλοι κορυφαίοι. Και ο Μελακίδης μας, ο κορυφαίος. Και άλλοι κορυφαίοι. Και στο ελάχιστο που εδώ δίνω κάποιος, κάποιοι, όλα κορυφαία είναι εδώ. Και εγώ στο ελάχιστο αυτό, σε ένα περγαμηνί, η περγαμηνί, ξέρετε, είναι δέρμα κατσικίσου κατεργασμένο, ε. Όπως γραφόμουν τα παλιά, τα αρχαία βιβλία. Είναι το ίδιο, όπως και παλιά. Και εδώ γράψαν, καταρχήν υπογράψαν τα παιδιά γύρω-γύρω, Αθηνά Καρδούζα, Αλίκη Σαφημίδου, Αντωνία Χαρούρα, Κώστας, Χρήστος, Πολυθύνη, Γιώργος Παρασαλίδης, Νατάσα, και να βγούμε στην αντίπερα όχθη. Ο Στέλιος αδερφή μου δεκαετίες συμπλήρωσε, που προσπάθησε αυτή την προσπάθεια να βγει στην αντίπερα όχθη. Ο Σύλλογος μέσα από συμπληράδες πέρασε από σκύλες, χάριβες, κύμα, τριχημίες, τρανές, με τρανούς, με πρόσωπα τρανά, στάθηκε μπροστά σε όλους έτσι, όρθιος, έφαγε βέλη χοντρά εδώ στο στήθος του, άντεξε, κατάφερε και το πιο μεγάλο το μείζον που τη στιγμή αυτή διαθέτει ο Σύλλογος είναι αυτό το καινούριο κτίριο, το αναπλασμένο πρώην γεροκομείο, το πούμε και αυτό, της Μητροπόλεως και πλέον έγινε ένα φρούριο, ένα πολυβολείο τεράστιο, υπέροχο. Πάω και το βλέπω και συμφωνούμε. Την μέρα που κάναμε τον αγιασμό μου, το Δεσπότη και το Σάββατο Ζαμανίδη και όσοι ήταν εκεί, εγώ πάλι έπλεγα γιατί το είχα κρεμάσει και τις κουρτίνες για να γίνει, να λειτουργήσει γεροκομείο και διελήθη όρθιο και στολισμένο. Ναι. Τη στιγμή αυτή πλέον ήρθε ο καιρός, το πλήρωμα του χρόνου, για να γίνει. Να γίνει. Και την ημέρα που θα ξεκινήσει όλα, πάλι θα κλαίω εγώ. Ενθυμούμαι στο παρελθόν όλο αυτό, 83. Και θεμελιώθηκε και έως τα σήμερα. Δόξα σοι ο Θεός που έγιναν, συνέβαλαν όλοι όσοι συνέβαλαν για να γίνει και αυτό εδώ. Μεταφέρω απόψε τις ευχές του Μητροπολίτη μας, πατρός Θεοπλήτου, στην Πρόεδρο, στο Συμβούλιο, στον Στέλιο, σε όλους τους γονείς, στα παιδιά, τα αγαπημένα. Και στο Στέλιο δίνω να πείτε το πολύ απλό και ακριβώς συγχρόνως, γιατί υπογράφουν τα παιδιά όλα Στέλιο μου. Πάτω, να σε καλά, καλή δύναμη και να συνεχίζεις. Αυτό είναι μια επιταγή για εξόπληση στέλνει, ναι. Λοιπόν, να περάσετε καλά απόψε, με μια παιδιά, εδώ. Όλοι ευχαριστώ πάρα πολύ, αν και άλλα είπαμε. Αυτό θεωρώ ότι ήταν κάτι το οποίο με εξέπληξε. Ευχαριστώ. Καλησπέρα κύριε Δήμαρχε, κυρία Βουλευτή, όλους τους συλλόγους, τους φορείς, τους εκπροσώπους. Ξεχάσατε κάτι να πείτε, σεβασμιότατε και όλοι, ότι ήρθαμε μαλλιά. Τώρα δεν έχω τίποτα, πέρασαν πολλά χρόνια. Αυτό το οποίο θα θυμάμαι και είναι η περιουσία μου είναι αυτά τα παιδιά που είδατε όλα εδώ δίπλα και άλλα παιδιά που έχουν φύγει και είναι οι άγγελοι στη γη. Σε όλη αυτή την πορεία αυτό που εγώ
ήθελα και προσπάθησα και νομίζω σε ένα βαθμό το κατάφερα, ήταν να βγουν τα παιδιά από το σπίτι. Όταν ξεκινήσαμε το 1988-89 που έγινε το καταστατικό, ήταν 21 οικογένειες, 21 μέλη που κάνανε το καταστατικό, το πρώτο καταστατικό. Σήμερα έχουμε 192. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το μέγεθος δείχνει ότι η προσπάθεια έπιασε τόπο. Προφανώς δεν είναι μόνο αυτό. Θυμάμαι ιστορικά δύο πρόσωπα και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ σε αυτούς, Όλγα. Πρώτα στον αείμνηστο και πρώην πρόεδρο τον Παντελή τον Ραδουμισλή, τον μπαμπά της Αντωνίας, ο οποίος με έβαλε στο σύλλογο. Αν δεν ήταν ο Παντελής, ίσως και εγώ δεν θα ήμουν στο σύλλογο. Και δεύτερο στον άνθρωπο που στήριξε και πίστεψε σε αυτό το οποίο εμείς όλα αυτά τα χρόνια κάναμε και θα μου επιτρέψετε, δεν ήμουνα μόνο εγώ, ήταν όλοι οι άνθρωποι που αποτελούσαν το Διοικητικό Συμβούλιο. Κανείς δεν πετυχαίνει τίποτα μόνος του, θέλει προσπάθεια και συμμετοχή. Και το δεύτερο πρόσωπο, ο οποίος πραγματικά με στήριξε, ήταν ο αείμνηστος, ο Σάββας Μεδικίδης. Ένας άνθρωπος που προσέφερε τόσα στο Σύλλογο, που εγώ πάντα θα τον θυμάμαι με πολύ αγάπη, γιατί κάναμε πολύ σπουδαία πράγματα μαζί. Και ο γιος του, η οικογένειά του, σήμερα ακολουθεί τα βήματα του πατέρα. Ευχαριστώ, να είναι καλά, είναι σίγουρα εδώ ανάμεσά μας. Είναι ο Παντελής, ο Σάββας κάθεται με τον Δημήτρη εκεί, κάπου εκεί θα είναι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είμαι σίγουρος ότι θα είναι εδώ. Αν θέλω να θυμάμαι δύο πράγματα, στο τυπικό μέρος θεωρώ τεράστια επιτυχία το ότι ο Σύλλογος μας βραβεύτηκε το 2007 από τον τότε Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο μοναδικός σύλλογος στη Μακεδονία, Θράκη και Ήπειρο για την προσφορά του στο παιδί. Στο ουσιαστικό μέρος, αυτό το οποίο θα θυμάμαι και το λέω συχνά, είναι όταν φτιάξαμε το κέντρο Φοντίδας και ήρθε μια μητέρα και μου είπε: «Κύριε Στέλιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, η κόρη μου έμαθε να κάνει τόστ κάνοντας το κέντρο Φοντίδας». Είναι κάποια πράγματα τα οποία δεν ξεχνούνται. Να πω βέβαια ένα μεγάλο ευχαριστώ στην οικογένειά μου, η οποία ήταν δίπλα, με στήριξε. Στον Στέλιο και την οικογένειά του, την Όλγα, την Αυσικά, την Ειρήνη, τον Νικόλα, για όλα.